Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, μεγάλης χαράς, αλλά και μιας θλίψης που σκεπάζει αυτή τη χαρά μας, γιατί ο άνθρωπος που μας προσκαλεί σε αυτή τη γιορτή, ο άνθρωπος που έφτιαξε αυτή την υπέροχη ταινία, δεν είναι μαζί μας. Ο Νίκος ο Τριανταφυλλίδης. Συγκινημένος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ο Ρέσης Ανδρεαδάκης, αναφέρεται στη μεγάλη απουσία της βραδιάς. Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, ο σκηνοθέτης του φιλμ, νοσταλγώντας το μέλλον, 90 χρόνια ΠΑΟΚ, έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιουνίου, χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει τη δημιουργία του. Η σύντροφος και οι συνεργάτες του ήταν αυτοί που έβαλαν στο ντοκιμαντέρ τους τίτλους τέλους. Νίκο, με έτσι επαλταράσισα, εμείς αυτή τη μία μισή ώρα, έτσι τη βαμάστα μινούτ, αυτά τα 90 λεπτά, σιγόντια, σήμερα, αντιναζνάτσινα, σίγουρα, в молитве, στην προσευχή μας, μέσα στα βόη. Είμαστε μαζί σου. Спасибо за тот труд. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο. За ту инъекцию, которую ты сделал в ДНК ПАОК. Και αυτή την ένεση την οποία έχεις κάνει στο DNA του ΠΑΟΚ. Μια ταινία την οποία έχει ονειρευτεί και πραγματοποιήθηκε με την πλήρη χρηματοδότηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα χρηματοδοτεί μια ταινία και έτσι συνδέει το ποδόσφαιρο με τον πολιτισμό. Είναι το κύκνιο άσμα ενός ανθρώπου ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αλλά θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος του και την αγάπη του. Στην ταινία ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος θυμάται τη μητέρα του να χρησιμοποιεί την έκφραση «Πιτζίν ΠΑΟΚ», δηλαδή «Ο δικός μας ΠΑΟΚ». Είμαστε εδώ να τιμήσουμε τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη, το έργο του, μια μεγάλη απώλεια για μας, όχι μόνο που τον συμπαθούσαν και τον ξέραμε, αλλά και για τον κόσμο της τέχνης. Μπιζίν ΠΑΟΚ τον λέγαμε μεταξύ μας. Μπιζίν ΠΑΟΚ στα τσούρκικα, τι θα πει ο δικός μας ΠΑΟΚ. Μάλιστα ήταν τότε βαριές, είχαν και το κορδόνι, δεν ήταν όπως το, είχαν κορδόνι. Και άμα χτυπούσες κεφαλιά εδώ και σε έβρισκε το κορδόνι, έκανες γραμμή εδώ. Στα 102 λεπτά του ντοκιμαντέρ ξετυλίγεται με γρήγορο ρυθμό, με συγκίνηση αλλά και με χιούμορ, η ιστορία του συλλόγου από το 1926, όταν και ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το ΠΑΟΚ και εξιστορεί τη μεγάλη αυτή ιστορία, για μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εύχομαι και πιστεύω η ταινία να είναι αντάξια της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Δύο ιστορικά τεκμήρια της πόλης συνδυάζονται, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και ο ΠΑΟΚ. Ή μάλλον ο ΠΑΟΚ και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, προηγεί το ΠΑΟΚ. Και είναι μεγάλη χαρά που θα δούμε αυτό το ντοκιμαντέρ ενός πολύ σημαντικού κινηματογραφιστή της πόλης και έχουμε αγωνία για να δούμε όλες αυτές τις μορφές οι οποίες μας έπλασαν τα παιδικά μας όνειρα, χαρακτήρα μας. Και νομίζω ότι είναι μια ιστορία που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια. Τα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ γιορτάζονται ποικιλοτρόπως. Είμαι πολύ χαρούμενος που δεν εορτάζονται μόνο αθλητικά, αλλά εορτάζονται και καλλιτεχνικά με αυτή την ταινία.